Μυστηριακός από την Νόμπελ Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τον Κώστα Γαλανόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα πολιτικής θεωρίας και συγγραφέα του βιβλίου «Ο κόσμος όπως είναι, η ανθρώπινη φύση στον κλασικό αναρχισμό και η μεταναρχική ένσταση». Που βασικά για αυτό το λόγο συναντηθήκαμε με αφορμή αυτό το βιβλίο, του να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από τον αναρχισμό, τον μεταναρχισμό κτλ. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση και να μιλήσουμε. Ισχυρίζεσαι ότι στη διεθνή βιβλιογραφία επικρατεί σύγχυση σχετικά με το νόημα του αναρχισμού, στο τι είναι δηλαδή ο αναρχισμός. Θέλω να μου πεις ποια είναι αυτή η σύγχυση κατά τη γνώμη σου και πώς έχουν απαντήσει εντάχει κάποιοι ας πούμε, από τους νεότερους θεωρητικούς στο τι, γιατί σύγχυση αυτή, ας πούμε, στο τι σημαίνει αναρχισμός. Κοίτα, αυτή η σύγχυση ξεκινάει από παλιά. Ναι. Θέλω να πω ότι εν μέρει οφείλεται στην ιδιομορφία του αναρχισμού ως πολιτική φιλοσοφία, στην ιδιαιτερότητά του. Γιατί αυτό που θεωρείται στο βασικό γνώρισμα του αναρχισμού είναι ένα πράγμα το οποίο στη δυτική πολιτική φιλοσοφία φαντάζεσαι λίγο εξωπερίεργο. Ότι ο αναρχισμός υποτίθεται ότι στρέφεται ευθέως ενάντια σε μια αρχή, σε μια έννοια η οποία φαντάζεσαι κεντρική για όλη την πολιτική και δυτική φιλοσοφία. Αυτό είναι η εξουσία. Mm-hmm. Τώρα αυτό αν ισχύει, αν τέλος πάντων είναι στο βαθμό που το αποδίδεται ο αναρχισμός και το θεωρεί έτσι, είναι θέμα συζήτησης. Αλλά θέλω να πω, και μόνο από αυτό, από εκεί ξεκινάει μια σειρά παρεμηνιών του αναρχισμού. Σχετικά με το θέμα της εξουσίας δηλαδή. Ναι, σχετικά με το θέμα της εξουσίας. Δηλαδή που ούτως ή άλλως ο αναρχισμός υποτίθεται ότι είναι θεωρείται τρόπον δεινά μια πολιτική φιλοσοφία ανάδελφη ή τουλάχιστον εντελώς αποσυνάγω για όλες τις υπόλοιπες, γιατί ακριβώς θέτει στο κέντρο αυτό το θέμα της εξουσίας. Mm-hmm. Φαίνεται να αμφισβητεί δηλαδή την κεντρική αυτή έννοια της εξουσίας. Ναι. Και εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι αυτό είναι, ότι γίνει παρεξήγηση, ότι δεν είναι αυτό το νόημα του αναρχισμού. Το κεντρικό. Θεωρώ ότι δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε αυτό, στο θέμα της εξουσίας, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για τον αναρχισμό ή τέλος πάντων δεν είναι αυτή ακριβώς η σημασία που έχει η κριτική του αναρχισμού στην εξουσία. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, ως έννοιες ο μεταδομισμός και ο μεταναρχισμός ταυτίζονται ή είναι το μία έννοια επηρεασμένη από την άλλη, το ένα έργο επηρεασμένο από το άλλο. Ο μεταναρχισμός είναι ένα ακαδημαϊκό ρεύμα. Mm-hmm. Έτσι πρόκειται για ακαδημαϊκούς και δεινόμενους που εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 αν και οι ίδιοι εντάσσονται στην αρχική παράδοση χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία από τη μεταδομιστική παράδοση και ο σκοπός ο συγκεκριμένος είναι να απελευθερώσουν τον αναρχισμό με βάση τα εργαλεία της μεταδομιστικής θεωρίας να τον απελευθερώσουν από όσα αυτοί θεωρούν ως βαρύδια. Mm-hmm. Η κριτική βέβαια που γίνεται στον αναρχισμό, σύμφωνα με τους μεταναρχικούς στοχαστές, στρέφεται φυσικά και ενάντια στη φιλοσοφική παράδοση του διαφωτισμού. Mm-hmm. Καθώς αυτοί θεωρούν ότι ο αναρχισμός, και σωστά φυσικά, είναι μία από τις μοντέρνες πολιτικές ιδεολογίες που ξεπίδησαν από τη διαφωτιστική παράδοση. Mm-hmm. Ωραία. Και θέλω να μου πεις, εκτός αν μου το απάντησες τώρα, δηλαδή, ποιο είναι σε γενικές γραμμές το πρόταγμα του μεταναρχισμού, αυτό ότι θέλει να απαλλάξει τον κλασικό αναρχισμό από τα βαρύδια του διαφωτισμού, όπως κάνει ο κοινός. Ναι, θα σου πω τα δύο βασικά σημεία στα οποία η μεταναρχική ασκούν κριτική στον κλασικό αναρχισμό. Ναι. Αυτά τα δύο σημεία είναι αλληλοσυμπληρούμενα και αλληλοφοδοτούμενα. Το πρώτο είναι ότι, και αυτό είναι η κριτική την οποία στρέφουν ενάντια σε όλη τη διαφωτιστική παράδοση, είναι ότι ο αναρχισμός είναι ουσιοκρατικός. Με την έννοια ουσιοκρατία εννοούμε ότι ο αναρχισμός θεωρεί ότι υπάρχει μία σταθερή και αναλύωτη ουσία στον άνθρωπο και με βάση αυτή την παραδοχή ξεκινά μια σειρά συνεπαγωγών, δηλαδή πάνω σε αυτή την παραδοχή χτίζεται όλο το υπόλοιπο θεωρητικό επικοδόμημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, του αναρχισμού. Πάνω στην αρχή ότι ο άνθρωπος έχει μια σταθερή αναλύωτη ουσία. Mm-hmm. Το δεύτερο σημείο που βασίζεται πάνω στο πρώτο αυτό σημείο είναι ότι αυτή η ουσία για τον αναρχισμό είναι καλή. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος, ας πούμε, στον αναρχισμό πρικίζεται με ένα θετικό πρόσημο. Η οντολογία δηλαδή του ανθρώπου. Η οντολογική θεωρία του αναρχισμού υποθέτει ότι ο άνθρωπος έχει μια φύση, έχει μια ουσία
Και ανθρωπολογικά αυτή η φύση εκφράζεται θετικά. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι καλός, είναι αγαθός. Και μια υποχώρηση από αυτό το σημείο των μηταρχικών είναι ότι ακόμα και αν ο αναρχισμός δεν θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι καλός κατά ανάγκη, θεωρεί ότι είναι κοινωνικός. Ναι. Οπότε είναι και αυτό κάτι θετικό έτσι κι αλλιώς. Ενδυνάμει είναι τη θετικότητα, αλλά ούτως ή άλλως παραμένει η πρώτη κριτική ότι ακόμα και αν είναι κοινωνικός και όχι κατά ανάγκη καλός, ακόμα και αν είναι κοινωνικός, εκεί πάλι, ας πούμε, ξέρω, βρίσκουμε μια ουσία, μια σταθερή, μια αναλύωτη φύση του ανθρώπου. Okay. Θέλω να σας ρωτήσω ποιους κυρίως θεωρητικούς επιλέγεις, ας πούμε, στο βιβλίο σου από την πλευρά του μεταναρχισμού και αν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, εκτός αυτά που μου είπες είναι τα γενικά, ας πούμε, τα κυρίαρχα, αν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στο από πού έχουν αφετηρία οι αιτιάσεις τους ενάντια στον κλασικό αναρχισμό, ας πούμε. Ναι, είναι ο Σαουλ Νιούμαν, είναι ο Άντριου Κοχ και ο Τοντ Μέι. Σωστά. Ναι, είναι αυτοί τρεις, ο Μέι, ο Νιούμαν και ο Κοχ. Ο Μέι είναι ο πρώτος, ο οποίος εκεί γύρω νομίζω στην αρχή του 1983-1984 τέλος πάντων, γράφει το πρώτο άρθρο όπου εξηγεί γιατί κατά τη γνώμη του ο αναρχισμός είναι μια, ας το πούμε, θεωρία η οποία προβλέπει τη μεταδομιστική θεωρία. Δηλαδή, ο Μέι θεωρεί ότι κάποιες από τις βασικές αιτιάσεις, κάποιες από τις βασικές ενοράσεις του αναρχισμού αναπτύσσονται αργότερα, με πολύ φυσικά πιο συστηματικό τρόπο, στην μεταδομιστική θεωρία. Δηλαδή, μιλάμε για τον Φουκώ και τους λοιπούς. Φουκώ, Ντεριντά και όλη αυτή την παράδοση, ναι. Αυτοί έχουν διαβάσει αυτούς και με βάση τα εργαλεία που τους δίνουν αυτοί, ασκούν μια κριτική στον κλασικό αναρχισμό. Αλλά να σε διορθώσω ότι δεν είναι ότι στρέφονται ενάντια στον κλασικό αναρχισμό, απλά προσπαθούν να τον εμπλουτίσουν, ναι, ασκούν κριτική πάνω σε αυτά τα δύο σημεία που είπαμε πριν. Ναι. Την οσιοκρατία και τη θετικότητα, ας πούμε, του προσύνου με τον οποίο ο αναρχισμός πυρκίζει τον άνθρωπο. Ναι. Okay. Έχουν αυτοί οι τρεις οι θεωρητικοί που ανέφερες του μεταναρχισμού έχουν κοινές αιτιάσεις ως προς τον κλασικό αναρχισμό ή έχουν διαφορετικές αφετηρίες, δηλαδή πού ξεκινάει ο καθένας? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ούτως ή άλλως τα εργαλεία που τους προσφέρει η μεταδομιστική θεωρία. Ναι. Προφανώς έχουν κάποιες επιμέρους διαφορές, που δεν έχει και μεγάλη σημασία σου, να τις δείξουμε. Αυτό όμως που εγώ βλέπω κοινό και στους τρεις είναι ότι προσπαθούν να υποσκάψουν αυτή την ουσιοκρατική κατά αυτούς ανθρωπολογική θεώρηση του αναρχισμού και να προσφέρουν ως αντίβαρο σε αυτό μια ατομιστική σύλληψη του ατόμου. Κατάλαβα. Να το πω λίγο καλύτερα, ότι έναντι της ουσιοκρατικής, ας πούμε, αντίληψης του κλασικού αναρχισμού, αυτοί προσφέρουν μια αντίληψη του υποκειμένου, ας πούμε έτσι, η οποία είναι πολύ πιο ρευστή, πολύ πιο είναι δυναμική, δεν κλείνεται στα όρια, δηλαδή ένα υποκείμενο το οποίο δεν έχει στην ουσία ουσία. Καλό. Λένε αυτοί, ισχυρίζονται. Ναι. Από εκεί μετά, για να προσφέρουν και αυτοί, ας πούμε, ξέρω, μια αντίστοιχη θεμελίωση, αυτοί στρέφονται στον ατομικισμό, γι' αυτό και χρησιμοποιούν αρκετά, ας πούμε, τον στυλ. Okay. Όμως, για να πιάσουμε τώρα, ας πούμε, το θέμα, ξέρω, με τον Στίρνερ ή και με τον Νίτσε, που από ό,τι έχω καταλάβει κάποιοι από αυτούς εκείνουν. Και τον Νίτσε, όπως και τον Νίτσε. Ωραία. Και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να, εντός αγωγικών, να διορθώσουν την ουσιοκρατία του κλασικού αναρχισμού. Ο Νίτσε, όμως, και ο Στίρνερ. Δεν έχουν και αυτοί μια ουσιοκρατία σε αυτά που υποστηρίζουν ή στον υπεράνθρωπο, ας πούμε, ή στον εγωιστή του Στίρνερ. Ναι. Αυτοί χρησιμοποιούν το Στίρνερ υποθέτω για δύο λόγους. Πρώτον, για να βρουν, να ψάχνουν να βρουν κάποιον ο οποίος εντός της αναρχικής παράδοσης δεν είναι ουσιοκράτης. Okay. Αυτό το βρίσκουν θεωρώντας αυτό, θέλουν ότι βρίσκουν αυτό πάνω, το βρίσκουν στον Στίρνερ. Και το δεύτερο είναι ότι φαίνεται πως ο Στίρνερ όντως αμφισβητεί αυτή την αντίληψη. Του καλού, ας πούμε. Ουσιαστικά ο Στίρνερ φαίνεται να αμφισβητεί την θεμελίωση
παιδεία στον κλασικό αναρχισμό. Mm-hmm. Ναι, αλλά δεν θα μπορούσε κάποιο να ασκήσει κριτική και σε αυτού ότι και ο Στίνερ από μια άποψη είχε μια ουσιοκρατία. Δηλαδή ο άνθρωπο, ο εγωιστή, α πούμε, έχει και αυτό μια ουσία μέσα του. Δηλαδή δεν είναι εντελώς ξεκάρφωτος και δεν διαλέγεται με την κοινωνία που ζει. Δηλαδή πιστεύω ότι και ο Στίρνερ, εγώ προσωπικά, έχει μια ουσιοκρατία στον εγωιστή άνθρωπο που φτιάχνει. Εσύ τι λες? Ναι, εγώ συμφωνώ. Mm-hmm. Και αυτή είναι η κριτική που ασκώ εγώ, ας πούμε, στους μετρανικούς. Αυτό όμως είναι, ας το πούμε, είναι και θέμα ανάγνωσης. Ναι. Για μένα ξεκάθαρο ο Στίνερ αποτυχάνει στην προσπάθειά του. Ναι, αυτό θέλω να μου πεις. Ναι, ότι το η δικιά μου ανάγνωση είναι εξής, ότι ενώ ο Στίνερ προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτή την θεμελιοκρατική παράδοση και προσπαθεί να στέφεται ευθέως ενάντια σε οτιδήποτε του φαίνεται ως αφαίρεση, ως γενίκευση, ως καθολικότητα που δημιουργεί φαντάσματα τα οποία γίνονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, γίνεται τυραννικό απέναντι στο άτομο, δεν μπορεί να τον απελευθερώσει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που προσφέρει ως αντίδοτο, ας πούμε, σε αυτή την ασθένεια, στην ονομάζω έτσι, νομίζω δεν καταφέρει να απαλλαγεί ούτε ο ίδιος από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο μοναδικός είναι ξεκάθαρο για μένα, ας πούμε, είναι ένα καινούριο φάντασμα που φτιάχνει ο Στίνερ. Δηλαδή δεν καταφέρνει μέσω του μοναδικού να απαλλαγεί, ας πούμε, από την αρρώστια την οποία προσπαθεί να θεραπεύσει. Ωραία. Μια που μου λέγεις πριν ότι το χρησιμοποιούν αυτόν τον Στίνερ, ας πούμε, τον Νίτσα, αλλά ειδικότερα τον Στίνερ με τα αναρχική και τον εντάσσουν εντάσσοντάς τον στην αναρχική παράδοση σκέψης. Ωραία. Ναι. Εσύ θεωρείς ότι ο Στίνερ, γιατί είναι θέμα αυτό γενικά, αν είναι ή δεν είναι, άλλοι λένε ότι είναι, άλλοι λένε ότι δεν είναι στην αναρχική παράδοση. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ανήκει σε αυτή την παράδοση, την αναρχική? Βέβαια, για να το πούμε αυτό, πρέπει να πούμε τι είναι τελικά η αναρχική παράδοση. Τι είναι ο αναρχισμός, ας πούμε, αυτό έχει σημασία. Ωραία. Αυτό νομίζω ότι το συζήτησα με τον Χρήστο τον Λιόπουλο στη συνέντευξη του Λιόπουλου που είδα. Mm-hmm. Κοίτα, αναφερθείτε ιστορικά. Αν όχι ο ίδιος ο Στίνερ, αλλά το ρεύμα που εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Στίνερ, δεν μπορεί κανείς να αντιθεί ότι ανήκει στην αρχική παράδοση. Mm-hmm. Εγώ προφανώς δεν είναι ο σκοπός να το αφισβητήσω αυτό ιστορικά. Mm-hmm. Εγώ προσπαθώ να το δω από μια ανάλυση συστηματική φιλοσοφική. Mm-hmm. Το αν ο Στίνερ μπορεί να ενταχθεί ή όχι στην αρχική παράδοση. Για μένα δεν μπορεί, γιατί, και παραλαμβάνω ότι αυτό είναι μια ανάλυση που γίνεται φιλοσοφικά και μόνο, έτσι. Παραλαμβάνω, όχι ιστορικά, ούτε καν πολιτικά. Φιλοσοφικά νομίζω ότι δεν γίνεται. Ότι είναι εντελώς αυθαίρετο. Γιατί η ανθρωπολογική θεωρία του Στίνερ στρέφεται από ίδιος ενάντια στην κλασική ανθρωπολογική θεωρία. Δηλαδή? Για μένα ο Στίνερ είναι ξεκάθαρο. Για μένα ο Στίνερ είναι ένας στοχαστής ο οποίος, αν πρέπει να τον εντάξουμε κάπου, κάτι βέβαια το οποίο αυτό το θεωρούσα παράδεκτο, και πολύ είναι, γιατί ο Στίνερ νομίζω δεν μπορεί να ενταχθεί, ας πούμε, σε κάποια παράδοση. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, αθερωτώντας λίγο, αν θέλουμε να τον εντάξουμε σε μια παράδοση, εγώ θα τον ενέτασα στην παράδοση του κλασικού φιλελευθερισμού, στην πιο βέβαια ριζοσπαστική του μορφή. Mm-hmm. Και αυτό γιατί ο Στίνερ θεμελιώνει ανθρωπολογικά το μοναδικό στην αντίληψη την εξής, ότι ο μοναδικός, δηλαδή το άτομο, το ίδιο χτίζει την ίδια του την ατομικότητα. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή μια ιδιοκτησιακή αντίληψη του ατόμου. Mm-hmm. Το άτομο το ίδιο, έχοντας ως ιδιοκτησία τον ίδιο το εαυτό, χτίζει την ίδια του, συγγνώμη, την ατομικότητα. Mm-hmm. Αυτό, αν το πάμε λίγο πίσω στη σκέψη, προφανώς για μένα ξεκινάει, στον ξέρω καθαρά, από τη λογική ανθρωπολογία. Άλλωστε το γράφεις κιόλας. Ναι. Το συγκρίνεις με το Λόκ, ας πούμε. Ναι. Νομίζω ότι με περισσότερη ασφάλεια μπορούμε να τον εντάξουμε σε αυτή τη γραμμή σκέψης. Ξεκινάει από το Λόκ,
από το άτομο το οποίο χτίζει την ατομικότητά του μέσω της εργασίας, ναι, του οποίου του δίνει και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, mm-hmm, και μπορούμε να καταλήξουμε στο μίσο Στρίνερ, στον οποίο εξίσου ότι πάλι το άτομο χτίζει την ίδια του την ατομικότητα. Ενώ για τον κλασικό αναρχισμό και για τους τρεις μεγάλους μείζονες στοχαστές του αναρχισμού, του Πλουτών, τον Μπακούνι και τον Κροπότκιν, αυτό είναι κάτι εντελώς παράλογο. Ναι. Τώρα που ανέφερες αυτούς τους τρεις, ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν γιατί διάλεξες αυτούς τους τρεις, mm-hmm, αλλά μου απάντησες γιατί τους θεωρείς τους μείζονες μάλλον. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει γενικά ακόμα ένα debate, ας το πούμε, στη βιβλιογραφία. Ποιους πρέπει να εντάσσουμε στον αναρχικό κανόνα. Yeah. Δηλαδή, ποιοι στοχαστές είναι αυτοί που αποτελούν τον αναρχικό κανόνα, το οποίο βέβαια μετά έχει και ένα δεύτερο επίπεδο ότι προχωράει, ας πούμε, ξέρω, η συζήτηση και αν θα πρέπει να υπάρχει ένας αναρχικός κανόνας ούτως ή άλλως. Ποιος είναι ο αναρχικός κανόνας, νομίζω το κάτι αναφέρεις. Η κλασική του έκφραση είναι ότι ο κλασικός κανόνας πρέπει να περιλαμβάνει, συγγνώμη, τους τρεις αυτούς. Mm-hmm. Τον Προυντόν, τον Μπακούνιν και τον Κροπότκιν. Ναι. Ως τους πρώτους ιστορικούς. Ως τους μόνους οι οποίοι μπόρεσαν να αναπτύξουν σημαντικά την αναρχική σκέψη. Mm-hmm. Βέβαια, σε αυτό πάνω προφανώς έχουν διάφορες αντιρρήσεις. Έτσι, mm-hmm, ας πούμε, μια αντίρρηση είναι ότι δεν περιλαμβάνουν άλλους στοχαστές όπως ο Μαλατέστα. Mm-hmm. Όπως η Γκόλμαν. Mm-hmm. Όπως ο Λαντάου. Ναι. Άρα εσύ τους επέλεξες αυτούς τους τρεις γιατί θεωρούνται, ας πούμε, οι τρεις μείζονες, ας πούμε, του αναρχισμού. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να πάρω θέση για το ποιους πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε στον αναρχικό κανόνα ή αν πρέπει να υπάρχει ένας αναρχικός κανόνας. Ναι. Αλλά ναι, θεωρώ όσο ότι αυτοί οι τρεις είναι οι μείζονες στοχαστές. Ούτως άλλως αυτοί έθεσαν εκ των πραγμάτων, έθεσαν τη σκέψη με θεμέλια. Ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό δηλαδή. Ας πούμε και ο Μαλατέστα είναι εξαιρετικός στοχαστής, έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη συστηματικότητα στη σκέψη που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε με βάση αυτό. Κατάλαβα. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο, επειδή τα γράφεις και στο βιβλίο σου αυτά, με ποιο τρόπο ο καθένας από αυτούς τους τρεις στοχαστές καταρχήν, εσύ θεωρείς ότι η κριτική των μεταναρχικών είναι, θα το πω εντός αγωγικών τώρα αυτό, άκυρη, από την άποψη ότι ο κλασικός αναρχισμός δεν περιέχει καμία οξιοκρατία. Ναι. Έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις, σύμφωνα, ας πούμε, με τα λεγόμενα ή τη σκέψη αυτών των τριών, έτσι, ναι, αναρχικών, πού στηρίζεις αυτή την άποψη, ότι όντως ο αναρχισμός δεν περιέχει καμία οσοκρατία και ότι έχουν κάνει λάθος οι μεταναρχικοί σε αυτή τη κριτική. Ας πάρουμε, ας πούμε, τον Προυντόν. Εγώ προσπαθώ να αναιρέσω την θέση των μεταναρχικών, έτσι, επιστρέφοντας τα κείμενα και προσπαθώντας να καταλάβω ποια πραγματικά είναι η ανθρωπολογική θεωρία του αναρχισμού. Δηλαδή, αν είναι ουσιοκρατική και αν, ας πούμε, έπειτα αυτή η ουσία μπορεί να περκυστεί θετικά. Ναι. Για μένα είναι σαφές ότι αυτή είναι μια εντελώς μαθασμένη ανάγνωση της ανθρωπολογικής θεωρίας του αναρχισμού. Ναι. Νομίζω ότι σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και... ας πούμε, ρε παιδί μου, θέλω να πω, ναι, πού πιστεύεις ότι στηρίζεται ο καθένας από αυτούς, ο Προυντόν, ας πούμε. Πώς φαίνεται στο έργο του Προυντόν ότι δεν ισχύει αυτό, ή στο έργο του Κροπότκιν ή στο έργο του Μπακούνιν, πού εστιάζει? Κοίτα, θα σου πω κάτι το οποίο αποτελεί, ας πούμε, καμβάκι για τους τρεις. Υπάρχει ένας συνεπτικός θέσος που συνδέει και τη σκέψη των τριών. Ναι. Η αναρχική και από τον Προυντόν, το βάζω και λίγο χρονικό, ως χρονικό όριο, και μέχρι τον Κροπότκιν, αυτό που υπάρχει κοινό και στους τρεις είναι η έμφαση που δίνουν, όταν μιλούν για τον άνθρωπο, η έμφαση που δίνουν στη βιολογία. Mm-hmm. Γιατί, ας μην ξεχνάμε ότι οι αναρχικοί γράφουν και σκέφτονται σε μια εποχή όπου οι θετικές επιστήμες έχουν μια πολύ μεγάλη άνθηση. Mm-hmm. Έτσι. Οι αναρχικοί γενικά είναι συναπαρμένοι από το γεγονός ότι η βιολογία έχει κάνει τόσους μεγάλους πρόοδους και σύμφωνα με τη δικιά τους αντίληψη η βιολογία μπορεί να προσφέρει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που ταλάνιζαν την ολόκληρη θετική φιλοσοφία, δηλαδή στο τι είναι ο άνθρωπος ουσιαστικά. Mm.
Θεωρούν τη φιλοσοφία, δηλαδή απαντάει σε πολλά από τα μεταφυσικά ερωτήματα της δυτικής φιλοσοφίας. Ναι. Και στη βιολογία, ας πούμε, πού... Δηλαδή, θέλω να πω, τι είναι για αυτούς η βιολογία, ότι ο άνθρωπος είναι απ' όλα, είναι και καλός, είναι και κακός, έχει και θετικές πλευρές, έχει και αρνητικές. Το λέω σε σχέση ξεκινάμε, με... Ναι, ξεκινάμε από... από την αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι ζώο. Mm-hmm. Έτσι, είναι ένας, ας πούμε, βιολογικός οργανισμός. Ο οποίος βέβαια διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα ζώα, αλλά διαχωρίζεται απλά και μόνο επειδή ο υλικός στο εγκέφαλος του προσφέρει κάποιες παραπάνω δυνατότητες από αυτές που έχουν τα ζώα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εξής μία, ουσιαστικά ο αναστοχασμός, δηλαδή ο άνθρωπος διαχωρίζεται τα ζώα με βάση την ικανότητα που έχει να στοχάζεται πάνω στον ίδιο τον στοχασμό, δηλαδή να σκέφτεται πάνω στον ίδιο τη σκέψη. Ναι. Αυτό ούτως ή άλλως είναι μια ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο και στα υπόλοιπα ζώα. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος παραμένει ένα από τα υπόλοιπα ζώα. Και μάλιστα είναι ένα από τα ζώα τα γελαία που λέμε, δηλαδή ένα κοινωνικό ζώο το οποίο ζει μέσα σε κοινωνίες. Mm-hmm. Και άρα δηλαδή ο άνθρωπος έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ένα ζώο, δηλαδή έχει και καλές πλευρές και έχει και κακές, ας πούμε. Σωστά. Τα έχει όλα μέσα το πρόβλημα. Ναι, χοντρικά θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αν και δεν είναι ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Εδώ, ας πούμε, υπάρχει πάλι, βρίσκεται ακόμα μία παρεξήγηση. Ότι όταν οι αρχικοί θεωρούν ότι ο άνθρωπος έχει μια πλευρά κοινωνική, αυτό τείνουμε συνήθως να το μεταφράζουμε ως κάτι καλό. Δηλαδή, η κοινωνικότητα του ανθρώπου είναι, ας πούμε, το καλό του, η καλή του πλευρά. Ναι. Οι αρχικοί προσπαθούν να αποφύγουν αυτή τη σύγχυση. Έτσι, και απλά τονίζουν ότι η κοινωνικότητα του ανθρώπου είναι απλά από τα χαρακτηριστικά του. Αυτόματα δεν μεταφράζεται η κοινωνικότητα ως καλοσύνη. Ναι, κατάλαβα. Γιατί η κοινωνικότητα είναι απλά ένα από τα όπλα, ένα από τα εργαλεία που διαθέτει ο άνθρωπος στον αγώνα για επιβίωση. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές, ξέρω εγώ, στο Μπακούνιν. Ναι. Και στον Κροπότκιν. Mm-hmm. Επίσης, δεν είναι μόνο η κοινωνικότητα. Για παράδειγμα, ο Κροπότκιν στην Αλληλοβοήθεια, στον πρόλογο του γράφει, είναι σαφής και ξεκάθαρος, επειδή μάλλον προβλέπει την επίθεση της επιθέσης που θα δεχθεί. Γράφει λοιπόν ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στην αλληλεγγύη, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά στην κοινωνικότητα, στην αλληλεγγύη που επιδεικνύουν τα ζώα στον αγώνα για επιβίωση, και ο άνθρωπος μέσα σε αυτά, αλλά αυτό το κάνω μόνο και μόνο γιατί, δηλαδή η έμφαση που δίνω στο βιβλίο στην σημαντικότητα της αλληλεγγύης, το κάνω μόνο και μόνο για να, με έναν τρόπο να μπορέσω να αντικρούσω το βάρος που έχει δοθεί και η σημασία που έχει δοθεί στο αντίθετο. Κατάλαβα. Okay. Ναι. Και λέει ότι, δηλαδή, να το πω πάλι, ότι δίνω τόσο μεγάλη έμφαση στην αλληλεγγύη, αλλά τη δίνω μόνο εδώ στο συγκεκριμένο κείμενο, απλά γιατί προσπαθώ, ας πούμε, να ισορροπήσω λίγο την κατάσταση. Σε σχέση με τον ατομισμό, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος θέλει να φάει τον άλλον, ίσως μια χομψιανή, ας πούμε, αντίληψη. Ναι, σε σχέση με το εγωιστικό, ας πούμε, την εγωιστική, ας πούμε, πλευρά του ανθρώπου, η οποία στρέφεται ενάντια στη συλλογική, στην αλληλεγγύη και στην κοινωνικότητά του. Ναι. Στην ουσία συζητάει την ανάγνωση του δραβισμού που οδήγησε, ας πούμε, στον ποινικό δραβισμό και όλα αυτά. Στρέφεται δηλαδή ευθέως ενάντια στο Χάξλι και αυτή την ανάγνωση. Mm. Που θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι κατά βάση ένα εγωιστικό ζώο που στον αγώνα για επικράτηση κατασπαράζει, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Είναι αυτή η επιβίωση του ισχυρότερου. Για τον Κροπότκιν είναι μια τελείως λανθασμένη αντίληψη του ανάγνωση του δραβινικού έργου. Να σε ρωτήσω για το ρεύμα, ας πούμε, του μεταναρχισμού. Έστω, εντάξει, μου είπες ότι είναι ένα ακαδημαϊκό ρεύμα. Mm. Αν δεν υπήρχε ο κλασικός αναρχισμός στην ιστορία των ιδεών, έτσι, θα μπορούσε ο μεταναρχισμός. Τώρα είναι λίγο περίεργη αυτή η ερώτηση. Mm-hmm. Άσχετα που λέγεται μεταναρχισμός, θα μπορούσε να λέγεται κάπως αλλιώς. Θα μπορούσε όμως ως ρεύμα σκέψης να στέκεται μόνο του. Ή έχει να κάνει πάντα, ή σχετίζεται πάντα με τον κλασικό αναρχισμό. Δεν θα μπορούσε αυτή η θεωρία να είναι μόνη της. Κοίτα, σου είπα και πριν ότι οι μεταναρχικοί
τοποθετούνται. Στην αναρχική παράδοση. Σαφέστατα μέσα στην αρχική παράδοση. Οι ίδιοι από μόνοι του όμως. Ναι, οι ίδιοι από μόνοι του. Ναι. Άρα δεν είναι μια αυτόνομη πολιτική θεωρία. Θεωρούμε αυτού του συνεχιστέ, α πούμε. Όχι, ναι, είναι ας πούμε, ένα ρεύμα εντό τη αναρχική παράδοση. Mm-hmm. Το μετά που αυτοί ας πούμε, κολλάνε ξέρω, στον αναρχισμό, δεν είναι ότι τον υπερβαίνουμε. Mm-hmm. Έτσι, είναι ας πούμε, ξέρω, ότι μέσω τη κριτική που το ασκούμε, προσπαθούμε να τον οδηγήσουμε σε καινούριο. Να τον εμπλουτίσουμε. Ναι, να τον απελευθερώσουμε από αυτά τα βαρύδια που τον κρατούν δέσμιο. Ναι. Γιατί αυτά τα βαρύδια δεν το επιτρέπουν να απελευθερώσει όλη την δυναμική που έχει. Εσύ όμως από ό,τι καταλαβαίνω, αν κατάλαβα ας πούμε το βιβλίο σου, πιστεύεις ότι ο αναρχισμός ο κλασικός ήδη είχε μέσα του ας πούμε τον μεταναρχισμό. Σωστά. Δηλαδή δεν χρειαζόταν προφανώς κάποια τέτοιου είδους επικοδομητική κριτική από ένα ρεύμα σκέψης μετά από έναν αιώνα ξέρω εγώ. Κοίτα, αυτό είναι κάτι που το παραδέχονται και οι ίδιοι μεταναρχικοί. Άρα γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί η κριτική του στρέφεται συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο που σου έφερα πριν, στην ουσιοκρατία και στην αγαθότητα, mm-hmm. στην καλοσύνη. Ναι. Η κριτική στρέφεται ενάντια σε αυτά τα δύο σημεία. Εσύ όμως θεωρείς ότι αυτά τα δύο σημεία ναι. προφανώς έχουν κάνει λάθος στην κριτική του, γιατί δεν ισχύουν για τον κλασικό αναρχισμό. Ναι, σύμφωνα με εμένα, ναι. 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 Okay. Παρ' όλα αυτά, να το παραλάβουμε έτσι, ότι αυτοί θεωρούν τους αυτούς ότι ως αναρχικούς έτσι είναι, θεωρούν αυτούς εντός της αναρχικής παράδοσης. Δεν βγαίνουν εκτός. Mm-hmm. Okay. Okay. Άσχετα αν ναι, ας πούμε θεωρείς ότι ουσιαστικά στην κριτική που στράφηκε να δει τον κλασικό αναρχισμό από τους μεταναρχικούς δεν έχει κάποιο αντικείμενο. Γιατί δεν ήταν ο αναρχισμός ο κλασικός αυτό το πράγμα, δεν ήταν ουσιοκρατία και αγαθότητα. Ωραία. Mm. Έχουν προσφέρει κάτι, έχει προσφέρει κάτι η κριτική των μεταναρχικών στον κλασικό αναρχισμό, αν εξαιρέσουμε αυτά τα δύο. Ναι, ναι, αδιαφυρίζεται. Ναι. Έχει προσφέρει. Ναι, απλά θα μπορούσα να πω απλά και μόνο ότι, ο αναρχισμός μέσω της. Μέσω του μεταναρχισμού επικαιροποιείται. Mm. Και ήρθε ας πούμε, και στο προσκήνιο πιο σύγχρονα. Βέβαια, επικαιροποιείται σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο, αλλά παρόλα αυτά επικαιροποιείται και μάλιστα συνδέεται και με παραδόσεις φιλοσοφικές οι οποίες είναι ξεκάθαρα ριζοσπαστικές και ελεύθερες και σημαντικές. Έτσι. Δηλαδή, ο μεταναρχισμός είναι ασχέτως του πώς ο καθένας τον κρίνει ή τον διαβάζει. Είναι μια πολύ σημαντική φιλοσοφική. Ένα πολύ σημαντικό φιλοσοφικό ρεύμα. Ναι. Έτσι, οπότε οι μεταναρχικοί συνδέοντάς το με τον μεταναρχισμό προσφέρουν κάτι θετικό. Mm-hmm. Προσφέρουν κάτι θετικό. Ωραία. Είναι ας πούμε μια ακόμα χείρα βοηθείας που τίνεται προς τον αναρχισμό για να τον τραβήξει από αυτή την ανυποληψία στην οποία για δεκαετίες, ας πούμε, ξέρω. Έχει περιέλθει. Ναι. Ωραία. Γράφει στο βιβλίο ότι οι μεταναρχικοί έχουν μία μονοδιάστατη και απολυστευτική ερμηνεία του διαφωτισμού. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, ποια είναι αυτή η ερμηνεία δηλαδή, που έχουν, μάλλον είναι η ερμηνεία που οι κριτικοί που στρέφουν και εναντίον του αναρχισμού κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι, ποια στοιχεία του διαφωτισμού πιστεύεις ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου, ώστε κρίνουν τον διαφωτισμό με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Ναι, κοίτα, οι μεταναρχικοί με έναν τρόπο συνεχίζουν μια παράδοση κριτικής του διαφωτισμού. Mm-hmm. Έτσι. Παράδοση κριτικής η οποία δεν είναι αντιδιαφωτιστική. Έτσι, προφανώς και αυτή είναι εντός του διαφωτιστικού σχεδίου, απλά στρέφει την κριτική του, ας πούμε, σε ό,τι θεωρείται κοινός τόπος για τον διαφωτισμό. Ναι. Δηλαδή, και να ξαναπούμε ότι η μεταναρχική ασκώντας κριτική στον αναρχισμό, στην ουσία ασκούν κριτική και σε αυτή τη διαφωτιστική παράδοση. Ναι. Και σωστά, γιατί το ένα δεν μπορεί να διαχωριστεί από το άλλο. Έτσι, ο αναρχισμός δηλαδή, είναι ας πούμε, μια πολιτική ιδεολογία μοντέρνα, η οποία ξεπηδά μέσα από τη διαφωτιστική παράδοση. Ναι. Η κριτική που ασκούν στον διαφωτισμό και μέσω του αναρχισμού είναι ακριβώς η ίδια. Ότι ο διαφωτισμός είναι ο σοκρατικός. Mm-hmm. Ωραία. Κάτι φυσικά που
Οι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι είναι μια υπεροπιστευμένη ανάγνωση του διαφωτισμού. Αυτό... Δηλαδή εντός του διαφωτισμού. Ποια στοιχεία, ας πούμε, δεν έλαβαν υπόψη τους σε σχέση με τον διαφωτισμό και τον υπεραπλούστευσαν τόσο πολύ ώστε να πιστεύουν ότι είναι μόνο. Τα στοιχεία που αυτοί λαμβάνουν υπόψη υπάρχουν εντός του διαφωτισμού, βρίσκονται, ναι. Ποια δεν έλαβαν υπόψη. Δηλαδή δεν είναι ας πούμε, μια αυθαίρετη κριτική. Υπάρχουν όντως μέσα στον διαφωτισμό. Ναι. Απλά το πρόβλημα είναι ότι. Βλέπουν τον διαφωτισμό ως ένα, ας το πούμε, μονοδιάστατο ρεύμα ιδεών. Α, κατάλαβα. Okay. Το οποίο φυσικά είναι κάτι που δεν ισχύει. Mm-hmm. Γιατί ο διαφωτισμός, αφαιρετώντας λίγο για να μπορέσουμε να περιγράψουμε ένα ευρύτατο ρεύμα ιδεών που εντός του περιέχει πάρα πολλές και αντικρουόμενες και συγκρουόμενες απόψεις. Προφανώς αφαιρετούμε λίγο έτσι όταν μιλάμε για διαφωτισμό με αυτή την έννοια. Ναι. Okay. Αυτοί νομίζω το παίρνουν κατά γράμμα αυτό και θεωρούν τον διαφωτισμό ως ένα μονολιθικό σύστημα ιδεών. Ναι. Και συνέπεια παραβλέπουν όλα τα κοινά τα ρεύματα ιδεών ή τα σημεία. Τα σημεία στις διάφορες, σε διάφορα ρεύματα του διαφωτισμού, τα οποία δεν επιβεβαιώνουν με την κριτική στην οποία ασκούν. Κατάλαβα. Εγώ βλέπω ότι ο αναρχισμός, ακριβώς επειδή βλέπει αυτά τα σημεία, mm-hmm. πατάει πάνω σε αυτά και στην ουσία, ας πούμε, είναι μια από τις συνεπέστερες διαφωτιστικές παραδόσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, παίρνει τα στοιχεία εκείνα του διαφωτισμού που στέφονται ενάντια στην ουσιοκρατία, ενάντια, ας πούμε, στον οπτιμισμό που χρεώνεται εξαρτώς στη διαφωτιστική παράδοση. Mm-hmm. Και στον αναρχισμό, βέβαια. Και στον αναρχισμό, ναι. Mm-hmm. Και τα φτάνει, ας πούμε, εξαρτώς ως ένα ακραίο, αλλά συνεπές σημείο. Mm-hmm. Τελικά, από το καταλαβαίνω, δηλαδή, ο διαφωτισμός, ας πούμε, δεν είναι αυτό για το οποίο τον κατηγορούμε με αναρχική, ένας, ας πούμε, απλουστευτικός ορθός λόγος, από αυτά που είπες πριν, αλλά είναι mm-hmm. κάτι που έχει πολλά ρεύματα, ξέρω εγώ, εντός του. Έτσι δεν είναι. Ναι, έχει και αναρχισμό, έχει και μαρξισμό, διαφωτισμό, τα οποία δεν μου ταιριάζουν, ας πούμε, ιδιαίτερα. Αυτό θέλω να πω, ότι έχει πολλά ρεύματα που ξεπίδησαν από αυτόν. Ναι, κοίτα, βέβαια, αφαιρετώντας λίγο, έτσι. Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι ο διαφωτισμός προτιμά στη Βελγική Επανάσταση, μέσα στη Βελγική Επανάσταση ξεπηδούν, ας πούμε, όλες αυτές που ονομάζουμε μοντέρνες πολιτικές ιδεολογίες. Φιλελευθερισμός, κομμουνισμός, αναρχισμός, ακόμα και φασισμός θα μπορούσε. Mm. Ωραία. Θέλω να ξαναπάμε σε ένα θέμα που έθιξες για λίγο στην αρχή σε σχέση με τον κλασικό αναρχισμό και το θέμα της εξουσίας. Mm. Γιατί αναφέρεις κάτι στο βιβλίο σου σε σχέση με την εξουσία, ότι είναι άλλο πράγμα η εξουσία και άλλο πράγμα η κυριαρχία. Mm. Στην οποία στρέφεται ο κλασικός αναρχισμός εναντίον. Θες να μου πεις λίγο γι' αυτό, ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις, ναι. Που δεν υπάρχει θεωρήσεις. Αυτή επίσης είναι μια κριτική που κάνουν οι μεταναρχικοί στον κλασικό αναρχισμό. Mm-hmm. Θεωρούν ότι, ειδικά τώρα, μετά και την εμπειρία της φουκοϊκής, ας πούμε, ανάλυσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για την εξουσία με τις όρους που μιλάγαμε, ας πούμε, τον 19ο αιώνα και σε αυτό έχουν σωθέσει τα δίκαιο έτσι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτοί χρεώνουν στον αναρχισμό μια, ας πούμε, αντίληψη της εξουσίας. Το σχήμα είναι χοντρικά ότι ο αναρχισμός θεωρεί ότι υπάρχει το πεδίο του κοινωνικού, mm-hmm. το οποίο είναι τρόπο να φυσικό και υπάρχει και ένα τεχνητό πράγμα το οποίο κράτος. Ναι, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, εκτός και πέρα και πάνω από το κοινωνικό. Mm-hmm. Και χρωματίζουν το κοινωνικό με φυσικότητα και το, ας πούμε, και το κράτος, ξέρω εγώ, ως ένα τεχνικό πράγμα. Να αποτελούν αυτά δύο να διαχωρίζονται τελώς. Mm-hmm. Και η συνέχεια της κριτικής είναι ότι με βάση αυτή την ανάλυση δεν μπορείς να δεις τη διαπλοκή που υπάρχει μεταξύ κράτους, δηλαδή εξουσίας και κοινωνίας. Θεωρείς ότι το κράτος είναι... Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορείς να εξηγήσεις για ποιο λόγο γεννήθηκε το κράτος. Mm-hmm.
Έτσι είναι, δηλαδή είναι ένας παρφής συνθεσμός ο οποίος επιβάλλεται πάνω στην κοινωνία. Και επίσης ότι στρέφεις την προσοχή σου, ας πούμε, αποκλειστικά σε ένα μεγαθεσμό όπως είναι το κράτος και παραβλέποντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις πιθανές αιστείες αναπαραγωγής της εξουσίας που υπάρχουν σε όλα τα πεδία του κοινωνικού. Mm. Αυτό φαίνεται πολύ επηρεασμένο από το Φουκώ. Ναι, βέβαια, ευχαριστώ. Είναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Ωραία. Να συμπληρώσω ότι είναι μια κριτική η οποία μου φαίνεται λίγο άστοχη εξίσου. Και αυτή. Ναι. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο κλασικός αναρχισμός στρέφεται όντως εναντίον της κυριαρχίας, της εξουσίας, των μικροεξουσιών, ας πούμε. Ωραία, το ζήτημα της εξουσίας. Ναι. Όντως δεν μπορούμε να μιλάμε για την εξουσία με όρους έτσι πρόφυκο. Είναι λίγο, ας πούμε, είναι λίγο δύνατο. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την εξουσία με όλα αυτά και με όλα αυτά τα καινούργια εργαλεία που προσφέρουν όλη αυτή η σχέση με τα μεταδίδες και με το ίντερνετ. Ούτως ή άλλως, αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ εξουσίας και κυριαρχίας υπάρχει. Ναι, στον κλασικό αριθμό, αλλά και γενικότερα στη βιβλιογραφία. Mm-hmm. Δεν συγχαιώνται αυτές οι δύο έννοιες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και οι αναρχικοί δέχονται, και σε αυτό νομίζω ότι λίγο πιο δυσδυτικός είναι ο Μπακούνιν, ότι η εξουσία δεν είναι, η εξουσία σου δεν μπορεί να ταυτιστεί με το κράτος, δεν μπορεί να ταυτιστεί δηλαδή με την κυριαρχία. Η εξουσία είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι, ας πούμε, εξωγόνας, είναι μια συγκροτητική δύναμη, η οποία, ας πούμε, συνέχει την κοινωνία και την ουσιαστικά την αναπαράγει. Έχει ένα επιτελεστικό και ένα λειτουργικό ρόλο. Ναι. Μέσα στην κοινωνική εξουσία. Μάλιστα, ο Μπακούνιν σε ένα σημείο λέει ότι αυτό, ας πούμε, που ζητάμε, αυτό, ας πούμε, που θέλουμε, είναι, ξέρω εγώ, να υποτασσόμαστε στους άλλους, αλλά με την δική μας θέληση, και αυτή η εναλλαγή στην εξουσία του άλλου να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, κυκλική, ας πούμε. Κυκλική, να εναλλάσσεται. Ναι. Έχει πολύ πλάκα αυτό το σημείο του Μπακούνιν, γιατί σου λέει ότι ναι, δεν στρεφόμαστε να δει στην εξουσία, δεν μπορούμε να στρεφόμαστε να δει στην εξουσία, είναι κάτι έτσι, δομικό της ανθρώπινης κοινωνίας. Απλά αυτό που θέλουμε, ουσιαστικά λέει, αυτό που θέλουμε είναι να μην μετατρέπεται η εξουσία σε κυριαρχία. Να μην θεσμοποιείται, να μην αδιοσκληρώνεται, να μην μένει σταθερή, να μην μένει αναλύωτη. Να μπορούμε συνεχώς να την αλλάσουμε, να την περιφέρουμε, να την. Κατάλαβα. Άρα, όπως είπες και πριν, και σε αυτό το σημείο, ας πούμε, πιστεύεις ότι η μεταναρχική κάπου έκανε λάθος σε σχέση με το. Ναι, γιατί μου φαίνεται ότι είναι λίγο άστοχη, ναι, και σε αυτή την κριτική. Ναι. Ωραία. Θεωρείς ότι υπάρχει θετική συνεισφορά, ακόμα και αν δεν ανήκουν, κατά τη γνώμη κάποιον άλλον ανήκουν, καλά. Θα τους πω τώρα και τους δύο, και τον Νίτσε η μεγαλύτερη κουβέντα, mm-hmm. ότι υπάρχει, είναι θετική συνεισφορά, ακόμα και αν δεν το ξέρουν, του Νίτσε ή του Στίρνερ, στο ρεύμα του αναρχισμού. Εντάξει, ο Νίτσε είναι πολύ περίεργη περίπτωση να τον εντάξει στο ρεύμα του αναρχισμού, αλλά επειδή έχουν γίνει τέτοιες, πώς να το πω τώρα, προβολές εντός εισαγωγικών, mm-hmm. ή έχουν προσπαθεί να γίνουν τέτοια πράγματα, γι' αυτό και σε ρωτάω, για αυτούς τους δύο. Κοίτα, έτσι χωρίς να είμαι ειδικός στον Νίτσε. Mm-hmm. Καταρχήν να πω ότι αυτή. Πώς το πω τώρα, αυτή η σύμπλεξη Νίτσε και Στίρνερ μου φαίνεται λίγο αυθαίρετη. Με την έννοια ότι. Προφανώς μπορούμε να βρούμε κάποια κοινά σημεία, κάποια κοινά μοτίβα. Αλλά κοινά μοτίβα μπορούμε να βρούμε να πιάσουμε στο βασίλειο τελώς διαφορετικών παραδόσεων και να βρούμε κοινά μοτίβα. Γιατί στην ουσία όλοι οι σοβαστές που συζητάμε και ακόμα και οι περισσότεροι δηλαδή, κάνουν φιλοσοφία και θεωρία εντός μιας παράδοσης, της δικής φιλοσοφικής παράδοσης. Οπότε των πραγμάτων, δηλαδή είναι φυσικό, ας πούμε, να έχουν κοινά πράγματα. Να χρησιμοποιούν, ας πούμε, κοινά μοτίβα και να μπορούν να βρούμε κοινούς τόπους. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, μιλώντας γενείς, δεν μιλάμε για έναν φιλόσοφο που φιλοσοφεί με αφορισμούς, ενώ ο Στίρνερ προσπαθεί να είναι ένας συστηματικός φιλόσοφος. Έτσι, ανήκει στην Εγελιανή παράδοση. Και πάλι αφαιρώντα, ας πούμε, θα τον εντάσσαμε στην αριστερή. Ναι, στον αριστερό χιτλιανισμό. Πράγμα στο οποίο ο Νίτσε καμία σχέση. Ναι. Ναι. Ο Νίτσε προφανώς στέφεται ευθέως ενάντια, ας πούμε, στη Εγελιανή παράδοση.
Ναι. Παρ' όλα αυτά και στους δύο μπορούν να βρουν κάποια κοινά σημεία. Αλλά νομίζω ότι, όπως είπε και ο Χρήστος στη δικιά του συνέντευξη, όπως έλεγε τον ίδιο και στο Στρινέρ, νομίζω ότι αν συνδέσουμε τους δύο ατομικισμούς, δηλαδή το μοναδικό του Νίτσε και τον υπεράνθρωπο του το μοναδικό ναι. και τον υπεράνθρωπο του Νίτσε, νομίζω ότι και πάλι θα θερετήσουμε. Mm-hmm. Αλλά αυτοί οι δύο πιστεύω ότι η σκέψη τους έστω και με αυτόν τον τρόπο που έχει διατυπωθεί, mm-hmm. Όχι αν εντάσσεται στον αρχικό τρόπο σκέψης, αν τον έχει επηρεάσει. Και τα είπαμε και πριν ότι σαφέστατα υπάρχει ένα συντηρητικό mm-hmm. ρεύμα εντός της ανοιχτής παράδοσης. Ναι. Άρα έχει επηρεαστεί. Ας πούμε, η Goldman έχει επηρεαστεί από τον Στίρεν. Αν και νομίζω ότι αν κάποιος ψάξει να βρει πού ακριβώς έγινε αυτή η επιρροή, στα γραπτά της Goldman θα δυσκολευτεί. Ναι. Εκτός από τις αναφορές που ίδια κάνει. Ναι, κατάλαβα. Στο Στίρεν. Αλλά κατά τα άλλα είναι λίγο δύσκολο να βρει πού ακριβώς έγινε αυτή η επιρροή. Ναι. Εκτός από τις στιγμές λες που το λέει η ίδια, ας πούμε. Ναι, εντάξει, θα βρεις και κάποιες, θα βρεις και κάποια σημεία που ίσως σου θυμίσουν λίγο Στίρερ. Mm-hmm. Ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτή την έμφαση που δίνει η Goldman στην ατομικότητα κτλ. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων. Και αυτό υπάρχει στο κλασικό αναρχισμό. Και ατομικότητα υπάρχει. Δηλαδή θυμάμαι από ότι δεν είναι κάτι. Ναι, αυτό τώρα είναι λίγο δικαιωμένο να το πούμε. Ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει, ότι δεν υπάρχει. Για μένα. Διακινδυνεύοντας πάντα έτσι και θερτώντας λίγο, νομίζω ότι δεν υπάρχει, με την έννοια ότι όλες οι αναφορές που γίνονται στο άτομο και όχι στην ατομικότητα. Mm-hmm. Και μάλιστα, όπως εγώ το βλέπω, είναι ότι όταν οι αναρχικοί υπερασπίζονται το άτομο, υπερασπίζονται τα δικαιώματά του. Ναι. Κάτι το οποίο δεν είναι πολύ διαφορετικό, αλλά δεν είναι και ακριβώς το ίδιο με το να υπερασπίζεις μια ατομικότητα. Mm-hmm. Να πω και το εξής, να πω ότι αυτό που στην ουσία διαφοροποιεί τον αναρχισμό από τις υπόλοιπες πολιτικές φιλοσοφίες δεν είναι, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία μπορούν να μας φαίνονται στην αρχή, ας πούμε, πολύ ας πούμε, φανερά, όπως ο αντικρατισμός. Ναι. Έτσι, ας πούμε, αν συζητήσουμε έτσι λίγο ελαφρά, λίγο χαλαρά, ότι ας πούμε, και ξέρουμε να βρούμε ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του αναρχισμού ως πολιτική φιλοσοφία, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι, ας πούμε, ο αντικρατισμός. Ναι. Για μένα όμως αυτό δεν αρκεί, γιατί αντικαταστές δεν είναι μόνο οι αρχικοί, έτσι, αντικαταστές είναι και οι φιλελεύθεροι. Σωστά. Αντικαταστές είναι, ξέρω εγώ, και οι μαρξιστές. Μέχρι ένα σημείο. Ναι, ανάλογα βέβαια και ανάλογα και πώς διαβάζεις το Μάρξ, έτσι. Σωστά. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, θεωρητικοί όπως ο Μπενσόλος, ο Μαξιμιλιάν Λουμπέρ, που λένε, που θεωρούν ότι ο Μάρξ είναι ένας καθ' αυτό αντικαταστής. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αντικαταστές δεν είναι μόνο οι αναρχικοί, οπότε αυτό μόνο δεν μπορεί να μας χρησιμεύσει ως μια ποιότητα που διαχωρίζει τον αριθμό από όλους τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Ας πούμε, το δεύτερο που θα μπορούσε να μας έρθει είναι η έμφαση στην ελευθερία. Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ας πούμε, συγκεκριμικά η λέξη αναρχισμός συνδυάζεται με τη λέξη ελευθερία. Σωστό. Ούτε αυτό για μένα είναι το ίδιο, ας πούμε, ξέρω, του αναρχισμού. Γιατί, ας πούμε, η πολιτική φιλοσοφία, η ιδεολογία που δίνει πραγματικά έμφαση και επικεντρώνεται και την έννοια της ελευθερίας, δεν είναι ο αναρχισμός, είναι ο φιλελευθερισμός. Ναι. Άρα ποιο είναι το αυτό που διαφοροποιεί, ας πούμε, ποιο στοιχείο διαφοροποιεί. Εγώ προσπάθησα να βρω πέρα από αυτά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, έτσι που τα λέω, ο δικαιωματισμός, ξέρω εγώ, η έμφαση στην ελευθερία κτλ. Έψαχνα να βρω τι είναι αυτό που τον διαφοροποιεί φιλοσοφικά από όλες τις υπόλοιπες παραδόσεις. Αυτό που βρήκα είναι ότι ο αναρχισμός ακριβώς αυτή τη ανθρωπολογική αντίληψη την οποία έχει, στην ουσία αρνείται έναν θεμελιώδη κλασικό θεμελιώδη διεισμό που συνέχει όλη την δυτική φιλοσοφική παράδοση. Ο διεισμός αυτός είναι ο διεισμός ατόμου και κοινωνίας. Mm-hmm. Που θεωρεί ότι διαχωρίζει, ξέρω εγώ, το άτομο από την κοινωνία και μάλιστα θεωρεί στις περισσότερες του εκφάνσεις, αυτός ο διεισμός, θεωρεί ότι υπάρχει μια εκ των πραγμάτων ένταση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Mm-hmm. Μεταξύ ατόμου και μεταξύ κοινωνίας. Ναι. Και μάλιστα είναι χρηστικό ότι πολλές από τις μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο μάλιστα άλλο μέρος των προσπαθειών της διεθνικής φιλοσοφίας γίνεται ακριβώς πάνω σε αυτό, ώστε να μπορέσει με έναν τρόπο να λυθεί αυτή η ένταση μεταξύ ατόμου και κοινωνίας. Ναι.
φιλελεύθερο λύνουν δίνοντας έμφαση αποκλειστικά στο άτομο. Έτσι, ο μεγάλος φόβος των φιλελευθέρων είναι ότι η κοινωνία, ας πούμε, θα καταπιεί το άτομο. Θα καταπιεί το άτομο, ναι. Ο μαρξισμός, το πώς πρέπει να το λύσει κάπως διαφορετικά. Ο ανεχισμός είναι πολύ κοντά στον μαρξισμό. Σε αυτό το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι προχωράει ένα βήμα παραπέρα, καθώς συγγνώμη, δικιά μου ανάγνωση έτσι πάντα, αρνείται να πάρει θέση μεταξύ των δύο πόλων. Γιατί αρνείται ότι ακριβώς υπάρχουν αυτοί οι δύο πόλοι. Δηλαδή ο ρατσισμός αρνείται εκ της αρχής, ας πούμε, εξωγόφωνο διεισμό. Ότι δεν υπάρχει άτομο, δεν υπάρχει. Είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψω, αλλά δεν υπάρχει άτομο, δεν υπάρχει κοινωνία. Δηλαδή είναι ένας επίπλαστος διεισμός. Οπότε έτσι επιλύει αυτή την υποτιθέμενη έκταση. Ναι, το επιλύει ότι ο σημερινή οργανισμό ότι το κόβει, ας πούμε, ότι αυτός ο διεισμός δεν υπάρχει. Ναι. Φαντάζομαι. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα, ας πούμε, να μιλάμε, ξέρω εγώ, για ελευθερία του ατόμου μέσα στον αναρχισμό. Γιατί η ελευθερία του ατόμου απειλείται από, ας πούμε, την τυραννία που μπορεί να ασκήσει πάνω του η υπόλοιπη κοινωνία. Ναι. Αυτό προϋποθέτει ότι έχει χωρίσει το άτομο από την κοινωνία. Όταν ο αναρχισμός αρνείται αυτόν τον διεισμό τον ίδιο, προφανώς δεν έχει νόημα να μιλάει για την ελευθερία του ατόμου. Γιατί τη βρίσκει μέσα στην κοινωνία έτσι κι αλλιώς. Ως μοναδικό άτομο, ας πούμε, δεν μπορεί να τη βρει. Σωστά. Ωραία. Επίσης λες, ισχυρίζεις στο βιβλίο σου, μάλλον θέλω να απαντήσεις κάτι άλλο. Εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι ο αναρχισμός εντάσσεται στο σοσιαλιστικό ρεύμα σκέψης ή κοίται πέραν αυτού ή δεν ανήκει σε αυτό το πράγμα. Άσχετα τι λέγανε ήδη οι αναρχικοί. Ξεκάθαρα, ναι. Ότι ανήκει. Κοίτα, μπορώ να σου πω και με έναν άλλο τρόπο. Αν, ας πούμε, ορίσουμε ένα ευρύ σύνολο και αρχίζουμε και κόβουμε φέτες, ξέρω εγώ, σε διάφορα υποσύνολα. Ο αναρχισμός για μένα είναι ένα κομμάτι του μεγάλου, ας πούμε, πλαισίου που ονομάζεται, ας πούμε, δημοκρατία. Μαζεύοντας το λίγο, εντάσσεται εντός του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, εντός του κομμουνιστικού στρατοπέδου και είναι λίγο σαφές αυτό που λέω. Δηλαδή, ο αναρχισμός είναι ένα από τα ρεύματα που περιέχονται εντός της δημοκρατικής παράδοσης, της σοσιαλιστικής παράδοσης, της κομμουνιστικής παράδοσης και εν τέλει μένει ο ίδιος ο αναρχισμός. Δεν έχει νόημα να τον βγάλεις εκτός της δημοκρατικής παράδοσης, τον αναρχισμό. Ωραία. Επίσης, λες στο βιβλίο ότι στην καρδιά του αναρχισμού, αυτό που είπες και πριν δηλαδή, δεν βρίσκεται η ελευθερία, όπως πιστεύουν, ας πούμε, ξέρω, περισσότερο αυτό που είπες, ότι με το που ακούς ο αναρχισμός πάει το μυαλό σου κατευθείαν στην έννοια της ελευθερίας, αλλά η ισότητα και η αδελφοσύνη. Και θέλω να μου πεις γιατί επιλέγεις αυτά τα δύο αντί της ελευθερίας, την ισότητα και την αδελφοσύνη. Γιατί πιστεύεις ότι εκεί, ας πούμε, επικεντρώνεται ο αναρχισμός. Ναι, καταρχάς να πω για την ελευθερία. Γιατί δεν είναι ελευθερία. Γιατί αν είναι ελευθερία, το βασικό γνώρισμα του αναρχισμού, τότε ο Ρούς στη συνέντευξη που σου παραχώρησε, που θεωρεί ότι ο Μπακούνιν, λόγω της ιδιαίτερης έμφασης που δίνει στην ελευθερία, ανήκει στο φιλελευθερισμό, στην ελευθερία της παράδοσης. Ναι. Είναι αυτό που μου είπε και πριν, α πούμε, για την ελευθερία. Με την ελευθερία ασχολούνται και άλλα ρεύματα. Δεν είναι ελευθερία γιατί. Να σου ξαναπώ γιατί. Δεν είναι ελευθερία γιατί δεν υπάρχει αυτό ο. Ο αναρχισμός δεν λέγεται αυτόν τον διαχωρισμό, αυτόν τον διεισμό ατόμου κοινωνίας. Αν μπορούμε να μιλήσουμε για ελευθερία στον αναρχισμό, θα μιλήσουμε σαφέστατα για την, ας το πω, πολιτική ελευθερία. Δηλαδή, όχι, στα αγγλικά ο όρος είναι freedom και liberty. Εμείς, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ελευθερία στον αναρχισμό, σαφέστατα για το liberty, δηλαδή για την ελευθερία του ατόμου εντός πολιτικής κοινωνίας. Δηλαδή, ουσιαστικά την ελευθερία της κοινωνίας να θέτει το ίδιο τους νόμους του. Όχι. Δεν υπάρχει άλλο νόημα, δηλαδή, η ελευθερία. Δεν μπορεί να, ο αναρχισμός δεν μπορεί να σκεφτεί μια ελευθερία που θα είναι, ας πούμε, υπαρξιακή. Δηλαδή, το ατόμο το οποίο, ξέρω εγώ, ενάντια στις νόρμες της κοινωνίας, ας πούμε, χτίζει τη δικιά του ατομικότητα. Καταλαβαίνεις. Μα δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, γνώμη μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα της καλύτερης, γιατί όλοι επηρεαζόμαστε από την κοινωνία που ζούμε και την επηρεάζουμε και εμείς με τη σειρά μας, ας πούμε.
πρόσεξε, έστω και επηρεαζόμενο το άτομο από την υπόλοιπη κοινωνία και προσπαθώντας να χτίσει τη δικιά του ατομικότητα, στρεφόμενο ενάντια στην υπόλοιπη κοινωνία ή ας πούμε χρησιμοποιώντας πράγματα που παίρνει την υπόλοιπη κοινωνία. Αλλά το βασικό είναι ότι το άτομο που χτίζει τη δικιά του ατομικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, προσπαθώντας να είναι το ίδιο ελεύθερο εντός μιας κοινωνίας η οποία τον περιορίζει. Έτσι. Αυτό είναι, ας την ονομάσουμε υπαρξιακή ελευθερία, ας πούμε, τον αρχισμό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί δεν θεωρεί ότι υπάρχει καταπίεση και αναγκασμός εντός της κοινωνίας, γιατί δεν υπάρχει άτομη κοινωνία. Όλα αυτά βέβαια σε φιλοσοφικό επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Αν κάποιος προσπαθεί αυτά να τα μεταφράσει στην καθημερινότητά του, στην καθημερινή ζωή, προφανώς και θα βρει πολλά σημεία στα οποία αισθάνεται ο ίδιος. Και όντως μπορεί να συμβαίνει αυτό, ότι είναι αλλαγό καταπιέζομαι από την υπόλοιπη κοινωνία. Ναι, λέγω, αισθάνομαι ότι πνίγομαι μέσα αυτό το πράγμα. Έτσι. Ωραία. Θες να μου πεις γιατί επικεντρώνεσαι σε αυτά τα δύο στοιχεία, στην ισότητα και στην αλληλεγγύη. Γιατί πηγάζουν από την ίδια την ανθρωπολογική θεωρία του αρχισμού. Όπως λέγαμε και πριν, λόγω της βιολογικής φύσης του ανθρώπου, η αρχική τότε και την εποχή εκείνη προσπάθησαν να βρουν ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου ως βιολογικό, συγκεκριμένο βιολογικό είδος. Ναι. Και ένα από αυτά, είναι ας το πούμε ο εγωισμός, ο οποίος εκφράζει εκφράζει το δικαίωμα των αγώνων του ανθρώπου για τη βίωση, που φυσικά θα στραφεί και ενάντια γύρω από όταν αισθάνεται ότι επιλύεται, αλλά το άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό είναι ας πούμε η κοινωνικότητα, έτσι, η οποία συνέχεται μέσω της αλληλεγγύης. Και η συνεργασία, ας πούμε, και τη συνεργασία, ναι. Ωραία. Απλά οι αρχικοί εμπλουτίζουν αυτή την εικόνα της αλληλέγγυας κοινωνικότητας με την ισότητα. Ωραία. Αν και νομίζω ότι μου την απάντησε αυτή την ερώτηση πριν, αλλά δεν είμαι σίγουρος τώρα, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι λες ότι υπάρχει, κατά τη γνώμη σου, ένα θεωρητικό εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε ή καλύτερα να διαπιστώσουμε αν ένα ρεύμα σκέψης ανήκει στην αναρχική σκέψη ή όχι. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν το έχεις απαντήσει, την αποσύρω την ερώτηση, δεν το θυμάμαι τώρα. Ποιο είναι αυτό, ας πούμε, το θεωρητικό εργαλείο, κατά τη γνώμη σου, που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει ώστε να πει ότι αυτό το ρεύμα ανήκει στην αναρχική παράδοση, αυτό δεν ανήκει? Ένα ασφαλές εργαλείο. Υποθέτω ότι κάποιος θα μπορούσε να πει κάποιο άλλο. Να πει κάποιο άλλο, ναι. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω. Νομίζω ότι ένα ασφαλές εργαλείο είναι να κατέβουμε, δηλαδή και εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω στο βιβλίο, προσπαθώ να κατέβω στον πυρήνα κάθε τη αναρχική φιλοσοφία. Δηλαδή στην ανθρωπολογική θεωρία, το τι θεωρούν ότι είναι ο άνθρωπος και αφού ας πούμε εδώ ακριβώς τι λένε, ξέρω εγώ, ποια είναι ακριβώς η ανθρωπολογική θεωρία του αγισμού, να τη συγκρίνουμε με όλες τις υπόλοιπες. Αυτό βέβαια προθέτει ένα μυθολογικό εργαλείο που λέει το εξής, ότι στην καρδιά όλων των πολιτικών φιλοσοφιών υπάρχει, ας πούμε, ο σκληρός πυρήνας είναι η ανθρωπολογική του θεώρηση, δηλαδή τι θεωρούμε ότι είναι ο άνθρωπος. Έτσι, και μετά πάνω εκεί χτίζεται όλο το υπόλοιπο φιλοσοφικό επικοδόμημα της κάθε ιδεολογίας. Γι' αυτό και εγώ το προσπαθώ να το χρησιμοποιήσω σε εργαλείο για να συγκρίνουμε, για να καταλάβουμε. Ναι. Μια και το είπες τώρα έτσι. Αν και προφανώς μου έχεις απαντήσει σε αυτό, τι είναι τελικά δηλαδή ο άνθρωπος για τον αναρχισμό? Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτό είναι σίγουρο. Με την έννοια ότι δεν είναι συγκεκριμένο, με την έννοια ότι δεν έχει κάποια σταθερή και αναλύωτη ουσία. Έτσι όπως αυτά που λέγαμε. Ναι, έχει. Ναι, και ναι. Του αναρχισμού. Η ανθρωπολογία του αναρχισμού, είναι. Είναι ρευστή, είναι δυναμική. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ένα διαρκώς μετασχηματιζόμενο όν. Δεν έχει κάποια ποιότητα θετική, αρνητική, καλή ή κακή. Είναι το αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών συνθηκών, είναι αποτέλεσμα των κληρονομικών, ας πούμε, παραγόντων, είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας, είναι αποτέλεσμα των οικονομικών, ας πούμε, σχέσεων που υπάρχουν, είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων.
Οπότε δεν μπορεί γι' αυτό να είναι κάτι σταθερό. Mm-hmm. Ακόμα και εντός της ίδιας κοινωνίας, στην εξέλιξή της, ο άνθρωπος αλλάζει. Σωστά. Και ρευστοποιείται. Ναι, πόσο μάλλον αν ανοίξουμε το πλάνο και μέσα σε αυτό συμπεριλάβουμε και κοινωνίες οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Ναι. Ωραία. Άρα με αυτή τη λογική, σε θετικότερες ας πούμε κοινωνικές συνθήκες ή σε αρνητικές κοινωνικές συνθήκες ή οικονομικές ή περιβαλλοντολογικές κτλ. Περιβαλλοντικές μάλλον, ο άνθρωπος αλλάζει αναλόγως των συνθήκων, ας πούμε. Σωστά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, σημαντικά αυτά μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό, ναι. 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 Ωραία. Τώρα έφτασα στην τελευταία ερώτηση. Είναι λίγο... Μα δεν είναι προβοκατόρικη, όχι. Η ιδέα για αυτό το βιβλίο, πώς σου ήρθε? Γιατί ήθελες να κάνεις ένα τέτοιο βιβλίο? Για να υπερασπιστείς, ας πούμε, τον αναρχισμό, τη φιλοσοφία του σε σχέση με την κριτική των μεταναρχικών. Η ιδέα για αυτό το βιβλίο ήρθε ένα βράδυ σε ένα μπαρ, ναι. Όταν τα πήραμε με τον Σπύρο, τον εκδότη Στάση Εκπίπεδες. Εγώ είχα ήδη διαβάσει ένα προηγούμενο που έβγαλε ο Σπύρος με το εισαγωγή στον μεταναρχισμό. Ναι. Έχει τα τρία βασικά κείμενα, ναι, του Κοπ, του Νίμα και του Μέι. Και έχοντας ήδη εξοικειωθεί με την μεταρχική κριτική, απλά δεν μου έκανε η... Θεωρούσα ότι η κριτική που στρέφω ενάντια στον κλασικό αναρχισμό δεν ισχύει. Γι' αυτό. Και απλά προσπάθησα να κάνω λίγο πιο συστηματικό, να πω και εγώ λίγο πιο μέσα να δω ακριβώς τι συμβαίνει για να δω αν αυτή η διέστηση που είχα πριν ότι η κριτική τους δεν είναι εύστοχη, ισχύει. Ναι, μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ωραία. Ναι, και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε. Ωραία. Μια που το πες τώρα, είπες πριν, ξέχασα το πω στην αρχή, το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Στάση Εκπίπεδες, γιατί το ξέχασα εντελώς. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.